Υποχωρεί από απόψε το σκηνικό αστάθειας του καιρού και η καθαρά Δευτέρα αναμένεται να κυλήσει με ηλιοφάνεια, ευνοώντας όλους όσοι εκμεταλλεύτηκαν το τρίμερο για κοντινές εκδρομές σε πολλές περιοχές της Κρήτης, αλλά και όσους επέλεξαν να μείνουν στις πόλεις. Η εικόνα του καιρού στο νησί μας φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ καλή και μάλιστα και με λίγους ανέμους, οι οποίοι χωρίς να έχουν ιδιαίτερη μεγάλη ένταση, θα βοηθήσουν στο πέταγμα του αετού για αυτούς οι οποίοι θα θέλουν να τηρήσουν το έθιμο. Ο καλός καιρός θα ευνοήσει τις αγορές των Σαρακοστιανών ειδών, αλλά και το πέταγμα του Χαρταϊτού, μιας και οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί ασθενείς και από το μεσημέρι πιο ενισχυμένοι. Μόνο στο Ρέθυμνο είναι πιθανό να αναπτυχθούν νεφώσεις, ενώ και στον Άγιο Νικόλαο τις απογευματινές ώρες προβλέπεται ασθενής βροχόπτωση. Η ηλιοφάνεια θα επικρατεί στα νότια του νησιού. Θα εστιάσουμε σε μια πολύ καλή ημέρα, με τους ανέμους να είναι από δυτικές διευθύνσεις. Το πρωί η έντασή τους θα κυμαίνεται στα 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Στη συνέχεια όμως και από το μεσημέρι η έντασή τους θα αυξηθεί, φτάνοντας στα 5 τοπικά στα Πελάγη και τα 6 μποφόρ, πάντα από δυτικές διευθύνσεις. Και αυτό φυσικά θα βοηθήσει όλους εκείνους οι οποίοι θα θέλουν να πετάξουν και τον παραδοσιακό χαρταετό. Και η θερμοκρασία θα είναι σε πολύ καλά επίπεδα, με τις ελάχιστες το πρωί και πάλι κοντά στους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι μέγιστες τιμές αναμένεται ότι θα φτάσουν και πάλι κοντά στους 16 μέχρι και τους 18 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι και την Τετάρτη το σκηνικό του καιρού θα είναι ήπιο, ωστόσο από την Πέμπτη ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να προκαλέσει βροχές και χιόνια στα ορεινά, επαναφέροντας το χειμωνιάτικο σκηνικό.